Γραμματέας και συνιδρυτής του πολιτικού κόμματος Κόσμος, ο κύριος Πέτρος Κόκαλης είναι κοντά μας απόψε. Παραμένουμε στις πολιτικές εξελίξεις. Καλησπέρα σας, κύριε Κόκαλη. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καλά τη λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου, γνωρίζετε και τα μεγάλα διακυβεύματα, γνωρίζετε όμως και τις αγγυλώσεις σε ό,τι αφορά ευρύτερα το πλαίσιο υπό το οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη στιγμή στην οποία θα πρέπει να έχουμε το κουράγιο να αντιμετωπίσουμε τις στρεβλώσεις του παρελθόντος και να πάρουμε μια νέα πορεία. Μια νέα πορεία που είναι απαραίτητη για να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη που θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις πραγματικά πολύ μεγάλες και εξωγενείς και εσωτερικές προκλήσεις. Οι εξωτερικές προκλήσεις νομίζω είναι σαφέστατες, τις γνωρίζουμε όλοι. Είναι οι κρίσεις δημόσιας υγείας, είναι οι πόλεμοι και στα ανατολικά και στα νότια σύνορά μας. Είναι βεβαίως η μεγάλη πρόκληση της ανταγωνιστικότητας με την Κίνα και τις ΗΠΑ. Είναι το ζήτημα το προσφυγικό. Είναι μεγάλες οι προκλήσεις εξωγενείς σε έναν κόσμο που αλλάζει. Την ίδια ώρα πρέπει να αλλάξουμε την ευρωπαϊκή πολιτική. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η λιτότητα με την οποία έχουμε αντιμετωπίσει την χρηματοπιστωτική κρίση έχει οδηγήσει σε μια εσωτερική φτωχοποίηση και μια έκρηξη των ισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι και η κυροζήνη της άκρας δεξιάς. Είναι, θα έλεγα, ο λόγος για τον οποίο έχουν βλέπουμε αυτή την έκρηξη αντισυστημικών, δυστυχώς σκοταδιστικών, ρατσιστικών, μισογενιστικών και αντιευρωπαϊκών εν τέλει αντιδημοκρατικών κομμάτων. Το κρίσιμο ερώτημα σε αυτές τις κάλπες είναι εάν θα μπορέσει να σχηματιστεί και πάλι μια, ας το πούμε, κεντρώα πλειοψηφία με το Λαϊκό Κόμμα μέσα, εάν θα απαντήσει η κυρία Φοντερ Λάιεν στην έκκληση των σοσιαλιστών, των φιλελευθέρων της αριστεράς, των πρασίνων, για την συντήρηση του υγειονομικού φραγμού ανάμεσα στους υπόλοιπους και την άκρα δεξιά. Τη μεγάλη ομάδα που κυοφορείται μετά από την συμμαχία της κυρίας Λεπέν, της κυρίας Μελώνη και βεβαίως του κυρίου Όρμπαν. Κύριε Κόκαλη, έχετε πει ότι το Κόσμος, το κόμμα Κόσμος δεν είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά είναι ένα κόμμα το οποίο έχει άποψη πράσινης διακυβέρνησης και έχει πρόγραμμα που αφορά όλο το φάσμα της ζωής μας. Θέλω να σας ρωτήσω, αν τα θέματα όπως αυτό που στο οποίο μόλις αναφέρθηκα, η πράσινη ανάπτυξη δηλαδή και γενικότερα η πράσινη ατζέντα, περνάνε στον κόσμο? Οπωσδήποτε περνάνε. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Βλέπει τι γίνεται γύρω του, βλέπει τις θερμοκρασίες να αλλάζουν, βλέπει τις πλημμύρες. Λέω εγώ, δηλαδή, να σας πω αν στη Θεσσαλία καταλαβαίνουν ότι έχουμε πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή ή αν στον Εύρο καταλαβαίνουν ότι έχουμε πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πράσινο κόμμα, το μόνο κόμμα που έχει την επίσημη στήριξη των Ευρωπαίων Πρασίνων. Στόχος μας είναι σε αυτές τις ευρωεκλογές να καταφέρουμε η χώρα μας, η πατρίδα μας, να εκπροσωπείται σε αυτή την πολύ μεγάλη και πολύ επιδραστική ομάδα, η οποία είναι διπλάσια από την αριστερά και εκπροσωπεί σήμερα την προοδευτική πρωτοπορία γύρω από την οποία σχηματίζεται μια μεγάλη προοδευτική συμμαχία. Και επίσης να έχουμε το πρώτο βήμα για να δημιουργήσουμε και στη χώρα μας κάτι που λείπει, κάτι που είναι κρίσιμο να υπάρχει, είναι χρήσιμο να υπάρχει, ένα κανονικό ευρωπαϊκό πράσινο κόμμα, το οποίο δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά κόμμα διακυβέρνησης, όπως κυβερνάνε τα πράσινα κόμματα, συγκυβερνάνε σε 7 χώρες και διοικούν πάνω από 500 δήμους και περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη με μια πολιτική, ας πούμε, πλήρους εύρους. Να μην ξεχνάμε ότι πρωτοστατούμε στα θέματα κράτους δικαίου, πρωτοστατούμε στα θέματα καθόλου του μισθού, εργασιακής ειρήνης και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία δεν είναι καθόλου άσχετα με τη μεγάλη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Εμείς έχουμε καταθέσει την Εθνική Πράσινη Συμφωνία, η οποία αφορά βεβαίως από την αγροτική πολιτική μέχρι την αστική ανάπτυξη και από τα φορολογικά μέχρι την εξωτερική πολιτική. Τα εσωτερικά πολιτικά διλήμματα ξεθοριάζουν κατά τη γνώμη σας την πράσινη αυτή ατζέντα της Ευρώπης? Δεν άκουσα αυτό νωρίτερα από το ρεπορτάζ σας. Άκουσα τους πολιτικούς αρχηγούς να συζητάνε για πράγματα τα οποία δεν διακυβεύονται αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή διακυβεύονται δύο πράγματα. Εάν θα έχουμε μια ακροδεξιά πλειοψηφία και πρέπει, επαναλαμβάνω, να απαντήσει και η Νέα Δημοκρατία, αν συμφωνεί με την κυρία Φοντερ Λάιεν, η οποία αρνείται να τραβήξει μια γραμμή απέναντι στην δεξιά της Μελώνη, της Λεπέν και του Όρμπαν. Και το δεύτερο που διακυβεύεται είναι ποιους θα στείλουμε στην Ευρώπη, ποιους και ποιες θα στείλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν αυτοί που θα πάνε θα είναι αυτή τη φορά επαρκείς και ανεδιοτελείς. Επειδή κάνατε αναφορά στην περίπτωση της Θεσσαλίας, είναι το παράδειγμα ότι η χώρα είναι ανοχήρωτη?
Είναι ασφαλώς το παράδειγμα ότι η χώρα είναι ανοχήρωτη, είναι πολύ ανοχήρωτη, όχι μόνο η Θεσσαλία, όλη η χώρα είναι ανοχήρωτη. Νομίζω φτάνει μόνο να θυμηθούμε τη Νέα Αρχίαλο, όπου πέρσι μια πόλη με άριστη δημοτομία, χωρίς δέντρα, για μια φωτιά που έκαιγε δύο μέρες μακρύτερα, έφτασε να ανατινάξει πνευματικά μέσα στο χειρό του ΝΑΤΟ. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι είμαστε ανοχήρωτοι. Θα σας θυμίσω σήμερα έχουμε τον πρώτο νεκρό από γαστρεντερίτιδα από τα τυναγμένα εδρευτικά δίκτυα της Μαγνησίας, που διαλύθηκαν βεβαίως από τον Ντανιέλ. Είναι ανοχήρωτη και η Θεσσαλία και ο Εύρος και βεβαίως και η Αθήνα και η Κρήτη. Μην το συζητάμε. Έρχονται, ξέρουμε τι έχετε μπροστά μας. Δεν έχουμε πια καμία δικαιολογία. Έχουμε την απόλυτη γνώση του τι πρόκειται να συμβεί. Μας το λένε οι ίδιοι οι αρμόδιοι επιστημονικοί οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει επιτέλους οι κυβερνήσεις μας να πάψουν να κυβερνάνε σαν ένα άλλο πλανήτη και να λάβουν υπόψη τους την πραγματικότητα και να έχουν το θάρρος να κάνουν τα πράγματα που πρέπει να κάνουν. Αλλιώς θα έχουμε μεγάλα προβλήματα πρώτα απ' όλα κοινωνικής συνοχής και δημοκρατικής συνοχής. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Είναι ένα θέμα στο οποίο αναφέρεστε συχνά. Ναι. Ένα ταμείο το οποίο ανέρχεται στα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα. Αφορά, θα το πω εγώ απλοϊκά, τη μετάβαση των πιο ευάλωτων. Υπάρχει σχεδιασμός για το πού θα πάνε αυτά τα χρήματα? Όχι μόνο δεν υπάρχει σχεδιασμό στη χώρα μας, αλλά δυσκολεύομαι να αντιληφθώ και ποιος θα μπορούσε να κάνει αυτόν τον σχεδιασμό στην Ελλάδα. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτές τις δομές ακόμα. Εγώ ήμουν εισηγητής για αυτό το ταμείο, προτίμησα να εξασφαλίσω αυτά τα χρήματα για την Ελλάδα, τα οποία αφορούν από το 2027 και μετά, όταν θα αρχίσουμε να έχουμε σπόρο άνθρακα και στις μεταφορές και στην ψήξη θέρμανση των σπιτιών μας. Και βεβαίως θα πρέπει να φροντίσουμε να προστατεύσουμε τους πιο οικονομικά ευάλωτους, τους χαμηλόμεστους, χρησιμοποιώντας αυτά τα χρήματα είτε μέσω των Δήμων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα πρέπει να δημιουργήσουμε ενεργειακές κοινότητες, είτε με άλλους τρόπους που θα φροντίσουμε να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους. Στο αμυγός πολιτικό σκέλος, λίγο θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα σε σχέση με την πρωτοβουλία συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων που λάβατε πρόσφατα. Φαντάζομαι ότι τις απαντήσεις τις περιμένετε μετά τις ευρωεκλογές. Δεν ξέρω ωστόσο αν έχετε διακρίνει κάποιες προθέσεις. Ναι, κοιτάξτε, προθέσεις υπάρχουν και είναι πάντα καλές. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι οι πολιτικές αυτών των κομμάτων που μας έφεραν εδώ. Οι πολιτικές τους που αρνήθηκαν να ακούσουν τις επιταγές της επιστήμης επί 30 χρόνια και μας έχουν αφήσει αθωράκιστους. Επομένως, είναι χρήσιμο να έχουμε ένα πλαίσιο συζήτηση το οποίο είναι βασισμένο στην ευρωπαϊκή πολιτική. Ένα πλαίσιο συζήτηση το οποίο είναι προοδευτικό και στο οποίο μπορούμε να μιλήσουμε με συγκεκριμένους αριθμούς, συγκεκριμένες προτάσεις για να ξεπεράσουμε τα μικρά. Αυτά που συζητάμε δηλαδή αυτές τις μέρες και να πάμε στα μεγάλα. Πώς θα προστατεύσουμε τον τόπο μας, τις περιουσίες και τις ζωές των πολιτών. Απευθυνθήκατε βέβαια και στο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη, παρά το γεγονός ότι έχετε πει ότι δεν σας θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο υπηρετήσατε κατά την προηγούμενη θητεία σας. Αυτό δεν αφορά εμένα. Νομίζω ότι σε πολλούς τον θυμίζει. Σίγουρα τον θυμίζει στον κ. Τσίπρα, είμαι σίγουρος. Αλλά από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μεγάλο κόμμα της προοδευτικής παράταξης. Εμείς είμαστε μέρος αυτής της μεγάλης οικογένειας και αισθανόμαστε και εμείς την ανάγκη να συμβάλλουμε στο να δημιουργηθεί και στη χώρα μας μια ανισάνεια, στιβαρή και σοβαρή και αποτελεσματική αντιπολίτευση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κόκαλη, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Καλά. Γεια σας.